Ο Δήμος Ναυπακτίας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Δημητρίου πραγματοποίησαν και φέτος την γιορτή Κάστανο και Τσίπουρο στον Άγιο Δημήτριο της Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου. Πρόκειται για μια όμορφη εκδήλωση στην Οργή Ναυπακτία, όπου έχει γίνει πλέον θεσμός. Φέτος ο καιρός ήταν σύμμαχος των διοργανωτών και το κέφι υπερίσευε. Η εκδήλωση ξεκίνησε να οργανώνεται από τον έμνηστο Δήμαρχο Πλατάνου Λεωνίδα Κολέτα. Στα χρόνια που πέρασαν, η γιορτή αγκαλιάστηκε από το Δήμο, τους επαγγελματίες, τους ντόπιους, αλλά κυρίως από τους επισκέπτες. Τα καζάνια για την απόσταξη του Τσίπουρου και οι φουφούδες για το ψήσιμο των κάστανων παρατάχθηκαν και υποδέχθηκαν ντόπιους και επισκέπτες που έγιναν μια παρέα και το γλέντι ξεκίνησε στην κεντρική πλατεία του χωριού. Θεσμός, έτσι. Θεσμός, βέβαια. Και κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερη. Προσπαθούμε φέτος, βέβαια, κάτω από αντίξωες οικονομικές συνθήκες. Βέβαια, ο καιρός είναι μαζί μας φέτος. Σε αντίθεση με πέρυσι. Σε αντίθεση με πέρυσι που είχε χειμώνα. Φέτος προχωράμε. Πιστεύω ο καιρός θα είναι μαζί μας δυνατά. Τι τώρα, περιμένουμε να δούμε σήμερα. Περιμένουμε τον κόσμο, περιμένουμε να περάσει καλά ο κόσμος. Όσο κάθε χρόνο περνάει καλά ο κόσμος, βέβαια. Να έρθει ο κόσμος να γλεντήσει, να φάει το κάστανο, να. Χορευτικά περιμένουμε και τον ευχαριστούμε από το Αγρίνιο, το Δήμο Αγρινίου, που στέλνει ένα χορευτικό δικό του του Δήμου για να χορέψει εδώ σήμερα μαζί μας, να ξεκινήσει το χορό και όλα αυτά. Και φυσικά το κάστανο και το τσίπουρο δωρεάν, έτσι. Το κάστανο και το τσίπουρο είναι δωρεάν, βέβαια. Βέβαια, θα με παραλείψουμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς, τους μικροπαραγωγούς του καστάνου εδώ πέρα που μέσω ώρα από 10 κιλά ο καθένας προσέφερε. Τον κόσμο, τους εθελοντές μας που πραγματικά αγωνιστήκανε για να γίνει αυτή η γιορτή σήμερα και θα αγωνιστούν ακόμα και σήμερα για να ψήσουν το κάστανο. Και το Δήμο, βέβαια, κάτω που, από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, έστω και ένα χιλιάρικο που μας έδωσε, τον ευχαριστούμε και αυτόν. Του χρόνου πιστεύω να μας δώσει περισσότερα για να πάμε κάτι καλύτερο. Το γεγονός αυτό προσδίδει σαφώς και μια οικονομική διάσταση στο χαρακτήρα της γιορτής, καθώς με αφορμή την πραγματοποίησή της ενισχύονται οι τοπικές οικονομίες που τόσο το έχουν ανάγκη σήμερα.